Το μόνο σίγουρο είναι ότι ύστερα από την αναγγελία των νέων μέτρων ο εμπορικός κόσμος είναι ανάστατος, γιατί όπως έχουν ακούσει περισσότεροι με τα νέα μέτρα είναι υποχρεωμένος ο κάθε καταστηματάρχης να ελέγχει τον καταναλωτή όταν μπαίνει μέσα, αν έχει κάνει το εμβόλιο, ποιος έχει κάνει εμβόλιο, αν έχει μαζί του το πιστοποιητικό, να κάνει ταυτοπροσωπεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Το φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Επίσης και τους άλλους που δεν έχουν εμβολιαστεί, αν έχουν κάνει το τεστ, καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως σε καταστήματα που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. Θα πρέπει να βάλει ένα άτομο να κάθεται στην πόρτα, να ελέγχει όλους αυτούς τους καταναλωτές. Είναι άδικο αυτό που γίνεται. Μιλάμε για άνηση μεταχείριση, γιατί εξαιρεί, όπως ακούσατε, τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αφήνει τα σούπερ μάρκετ να μπαίνει ελεύθερο ο κόσμος και βάζει τους περιορισμούς στα καταστήματα τα δικά μας. Στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγαλύτερη η διασπορά του ιού, το έχουμε δει αυτό και από τις προηγούμενες φορές, οπότε σίγουρα αυτό είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Μιλάμε για μένα για ένα τεχνητό lockdown, γιατί ο καταναλωτής θα σκεφτεί γιατί να πληρώσω να κάνω το τεστ και να μην μπω σε ένα ίντερνετ, να μπω σε ένα e-shop, να αγοράσω το πράγμα που θέλω, από το να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα νέα μέτρα θα είναι τα φόπλακα πάλι για τα καταστήματα. Σίγουρα θα μειωθεί ο τζίρος και πάνω που περιμέναμε τώρα τις γιορτινές μέρες να δουλέψουμε, αρχίζουμε μετά σιγά σιγά να δυσκολεύουν πάλι τα πράγματα. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι αυτή η λύση για μας. Σκέφτεστε να, σε πανελλαδικό επίπεδο να κάνετε κάποιες κινήσεις για να εισακουστούν τα προβλήματα αυτά? Σίγουρα έχουμε έρθει σε επαφή με όμορους συλλόγους. Είναι και αυτοί ανάστατοι και αυτοί κάνουν ενέργειες και σίγουρα με την Ομοσπονδία στην Αθήνα μιλάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πράγματι, είναι πανελλαδική η αντίδραση και η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία αντέδρασαν έντονα. Η αλήθεια είναι ότι ο εμπορικός κόσμος πρόσεξε πάρα πολύ τα μέτρα όλο αυτό το διάστημα, τηρούσε αυστηρά όλα τα μέτρα και δεν νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ποτέ ότι έχει γίνει διάδοση μέσω του καταστημάτου μας, που και πιο λίγα άτομα παίρνουν και με μάσκες έρχονταν και αυτά. Τώρα από χτες με τα νέα μέτρα νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα καταστήματα, ειδικά τα μικρά καταστήματα, για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μαγαζιά, ειδικά στην πόλη μας, η οποία είναι με ένα άτομο, δουλεύει μόνος του ένας άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ελέγχει τα πιστοποιητικά και να εξυπηρετεί τον κόσμο. Εκτός αυτού, υπάρχει και κάποιος αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτό εστιάσαμε, ότι πολλά είδη που πουλούνται στα μαγαζιά της πόλης μας και όλων των πόλεων, πουλούνται και στα σούπερ μάρκετ. Οπότε δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, κάποια είδη να μπορεί ο άλλος ο ανεμβολίαστος να τα αγοράζει από το σούπερ μάρκετ, αλλά να μην μπορεί να μπαίνει μέσα στα καταστήματά μας. Θα κοιτάξουμε να πιέσουμε όσο γίνεται την κυβέρνηση να καταργήσει το μέτρο αυτό τουλάχιστον για τα εμπορικά καταστήματα ή να το λιάνει λιγάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και με όλο αυτό, τη στιγμή που ο μισός πληθυσμός περίπου, το 40% είναι ανεμβολίαστος, αν το πάρουμε αριθμητικά, τους προτρέπει εμέσως να στραφούμε στο διαδίκτυο. Το λιανεμπόριο γενικά από την αρχή της πανδημίας έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Ήταν οι προκλήσεις υγειονομικές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τηρήσανε όλα τα μαγαζιά και μπορείτε να το δείτε ότι δεν υπήρχαν κρούσματα στα μαγαζιά γενικής πωλήσεως. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε τα μαγαζιά να απασχολούμε προσωπικό το οποίο να ελέγχει στην είσοδο των μαγαζιών μας αν είναι εμβολιασμένος, αν έχει rapid, να μας δίνει αυτό το τεστ που και αυτό πάλι υπάρχουν κάποια προσωπικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ακόμα να το κάνουμε εμείς. Ουσιαστικά καλούμαστε να κάνουμε την αστυνομία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όπως πάει η αγορά ουσιαστικά μιλάμε για ένα άτυπο mini lockdown το οποίο δεν βολεύει τα καταστήματα τα δικά μας. Βολεύει πάρα πολύ τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Βλέπετε πτώσεις στους τζίρους των επιχειρήσεων?
Ναι, γιατί μόλις μπήκαμε σε μια σειρά, μόλις μπορέσαμε να πατήσουμε ας πούμε, στα πόδια μας να δούμε τι γίνεται. Ξεκίνησε τόσο ενδιάμεσα στο 15ήμερο αυτό. Mm-hmm. Άρχισε να έχει μια κίνηση τα μαγαζιά. Γίνεται αυτό, δεν θα κατεβεί ο άλλος εργόνας στο κατάστημα. Θα μπει σε ένα κοινωνικό κατάστημα και θα παραγγείλει πολύ πιο εύκολα.